Τον συνόδευε η σύζυγο με μπαστούνι, καπέλο, γυαλιά. Μπορείτε να το φανταστείτε. Τον καθοδηγούσε, δηλαδή. τον καθοδηγούσε έλεγε ότι δεν βλέπει τίποτα. Και μόλι έκανε τη δουλειά του και έφυγε, κατέβηκε και μπήκε σε ένα πολυτελή αυτοκίνητο μεγάλο κυβισμού και το οδήγησε ο ίδιο. Αμέσω το καταγγείλαμε, αλλά ακόμη δεν έχει δοθεί αποτέλεσμα. Στη Ζάχενθο, όπου από του περίπου 700 δικαιούχου επιδόματο τη φλότα εμφανίστηκαν να απογραφούν μόνο οι 180, το θέμα ήταν γνωστό από το 2003 στου αρμόδιου, οι οποίοι όμω κόφευαν. Ο Δήμαρχο Ζακίνθο αναφέρεται μάλιστα σε δύο δικαιούχου που έπαιρναν επίδομα τη φλότα χωρί να έχουν τι απαραίτητε γνωματεύσει, ο ένα εκ των οποίων μάλιστα ήταν διευθυντή σε κρατική υπηρεσία.